Γιάννη, νίκη για την Ομόνια σε ένα παιχνίδι στην δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. Το κυνηγήσατε από την αρχή και πετύχατε αυτή την νίκη που δεν λέει κάτι όσον αφορά βαθμολογία, όμως λέει αρκετά πράγματα όσον αφορά την ψυχολογία αλλά και την δουλειά που κάνατε το τελευταίο διάστημα. Στόχος μας είναι από το πρώτο παιχνίδι στα play-offs. Με τον Απόλλωνα δεν ξεκινήσαμε καλά. Αυτό που θα προσπαθήσουμε κάθε παιχνίδι να κερδίζουμε. Μετά με τη Νέα Σαλαμίνα δεν καταφέραμε, πήραμε το Χ, φανήκαμε λίγο άτυχοι. Στο σημερινό παιχνίδι, στόχος μας, όπως κάθε παιχνίδι, θα είναι η νίκη. Ξεκινήσαμε καλά, στο δεύτερο μήχρονο δεν πήγαμε τόσο καλά. Σημαντικό είναι ότι σκοράραμε και πήραμε μια σημαντική νίκη. Και αυτό που έλεγε και ο προπονητής από την αρχή, στην δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, ότι η Ομόνια θα είναι ανταγωνιστική, θα παλεύει τα παιχνίδια, φαίνεται μέσα στο γήπεδο και φάνηκε και σήμερα. Αυτός είναι ο στόχος μας. Όπως είπα, από το πρώτο παιχνίδι θα βάλεψουν κάθε παιχνίδι για την νίκη. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε την Ομόνια όσο πιο ψηλά γίνεται. Και το καλοκαίρι είστε στην Ομόνια. Δεν φαντάζομαι ότι θα περίμενες από την πρώτη χρονιά να φορέσεις και το πυροαρχιόνιο αυτής της μεγάλης ομάδας. Εντάξει, χαρά μου να φορώ το πυροαρχιόνιο. Λίγη τύχη με πολλές απουσίες. Για μένα λίγη τύχη. Ελπίζω στα παιδιά να επιστρέψουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Το φάνω, anyway. Ευχηθώ. Καλή συνέχεια. Είναι πιο μεγάλες ευθύνες τώρα και μπορεί να γίνει. Σίγουρα είναι πιο μεγάλες ευθύνες και άμα είσαι στη μεγάλη ομάδα της Κύπρου είναι λογικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Επίσης.